Ζήνα, χθες ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις της μητέρας και του πατέρα της κατηγορμένης από την Πάτρα. Όταν ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η μητέρα της κατηγορουμένης και όταν τέθηκαν τα ερωτήματα, η πλευρά του κυρίου Δασκαλάκη, των συνηγόρων του κυρίου Δασκαλάκη, είπε ότι δεν επιθυμούν να της κάνουν καμία ερώτηση, γιατί κρίνουν ότι η μάρτυρας δεν λέει όπως έπρεπε να τα πει όλα και ότι θα καταθέσουν μήνυση εναντίον της. Και μάλιστα θα καταθέσουν και μήνυση, Ζήνα, γιατί παρουσία σε τον κύριο Δασκαλάκη ως κακοποιητή για την κόρη της. Εκεί ζήτησε το λόγο η κατηγορουμένη από την πρόεδρο και είπε τις δικές της θέσεις. Στη συνέχεια κατέθεσε και ο πατέρας. Τι είπε στις δικές της θέσεις? Τα έχουμε στο βίντεο. Τα έχουμε στο βίντεο. Να σου πω, η κατηγορουμένη είπε ότι όπως εμείς σεβαστήκαμε τους γονείς του κυρίου Δασκαλάκη, θα έπρεπε και η πλευρά εκείνη να σεβαστεί τους δικούς μου συγγενείς και γονείς. Γιατί να θυμίσουμε ότι και όταν είχε καταθέσει η αδελφή της, πάλι η πλευρά των συνηγόρων του κυρίου Δασκαλάκη είχε πει ότι θα καταθέσουν μήνυση εναντίον της. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Δαμιανού. Ένταση σημειώθηκε στη δίκη για τις φερόμενες ανθρωποκτονίες της Μαλένας και της Ήρυδας, όταν οι συνήγοροι του Μάνου Δασκαλάκη χαρακτήρισαν αναξιόπιστη τη μητέρα της κατηγορουμένης, σημειώνοντας πως δεν θα της κάνουν καμία ερώτηση. Υπάρχει επιλεκτική μνήμη. Κάποια πράγματα τα ξεχνά επιλεκτικά. Είναι αναξιόπιστη και δεν έχουμε καμία ερώτηση. Επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί ο κύριος Δασκαλάκης παρουσιάστηκε ως κακοποιητής. Τότε η κατηγορούμενη αντέδρασε έντονα, υπερασπιζόμενη τη μητέρα της. Είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση συγγενικό μου πρόσωπο. Έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο κύριος Δασκαλάκης την κακοποιητική του συμπεριφορά. Το έχει καταθέσει και ενόρκως. Πρέπει να σεβαστούμε, όπως έκανε και η δική μας πλευρά, τους γονείς μας, τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα εγγόνια τους. Η φόρτιση της μητέρας της κατηγορουμένης ήταν έντονη, με αποτέλεσμα και η υπεράσπιση της κατηγορουμένης να επιλέξει να μην της κάνει ερωτήσεις. Έχω χάσει 3 εγγόνια. Το παιδί μου είναι στη φυλακή και δεν ξέρω πού πατάω και πού βρίσκομαι. Πολλά περιστατικά δεν μου τα μετέφεραν για να μην με στεναχωρήσουν. Δεν μπορούσα να δεχτώ αυτό που είχε συμβεί. Μου φαινόταν σαν ψέμα. Η Μαλένα ήταν σε καλή κατάσταση κατά την νοσηλεία της με λευχαιμία, καθώς ήταν αισιόδοξη για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της. Ο ευνίδιος θάνατός της μας σόκαρε. Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στο θάνατο της μικρότερης εγγονής της Ήρυδας μέσα στην κούνια της. Μου είπε η Δήμητρα ότι εκείνο το βράδυ ξαπλώσανε με τη μεγάλη μου κόρη. Το παιδί ήταν με την Τζορτζίνα και πως νωρίς το πρωί έκλαψε και σηκώθηκε η κόρη μου. Δεν έφαγε, του βάλε την πιπίλα και κοιμήθηκε πάλι. Ξανακοιμήθηκαν. Την άλλη μέρα πήγε η Δήμητρα να ξυπνήσει το παιδί. Η Δήμητρα βρήκε το παιδί και το πήγε στην κουζίνα. Δεν ξέρω πώς το βρήκε και αποφεύγει να μου το πει μέχρι τώρα. Πεπισμένος ότι η κατηγορούμενη μητέρα είναι αθώα, εμφανίστηκε καταθέτοντας στο δικαστήριο ο πατέρας της. Για εμένα το παιδί μου είναι αθώο. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το διαζύγιο μου, δεν είχα στενές σχέσεις με τις κόρες μου. Βλέπω το παιδί μου εκεί. Δεν ξέρω αν θα το αντέξω. Της είχα δώσει μια συμβουλή: μην κοιτάς πίσω. Έτσι έζησα κι εγώ. Δεν κοίταξα πίσω, κοίταξα μόνο μπροστά. Δεν μπορεί η Ρούλα να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Είναι αδύνατο για εμένα να έχει πειράξει έστω και μία τρίχα των παιδιών. Είχε πάντα αδυναμία στα παιδιά. Το παιδί μου καταδικάστηκε για την άλλη υπόθεση χωρίς ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο. Εγώ αμφισβητώ την κεταμίνη. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν. Συνεχίζεται η δίκη σήμερα, Ρούλα. Βεβαίως με άλλους μάρτυρες, Ζήνα, έναν εκ των ανδρών του ΕΚΑΒ που είχαν πάει και παρέλαβαν την Ήρυδα και νοσηλευτές από το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε το παιδί. Μάλιστα.